Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Διονύσης Ψωμιάδης, υπέγραψε την επιλογή πράξεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη 2007-2013 με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης τα ακόλουθα έργα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέβαλε πρόταση στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προσθήκη κατ' επέκταση σχολικού συγκροτήματος 4ου Δημοτικού Σχολείου στην Οδό Δελφών 150». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ. Η πράξη αφορά την κατασκευή προσθήκης κατ' επέκταση νέας πτέρυγας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δελφών, Κατσάλη, Ανωνύμου, Γαρέφη, είσοδο επί της οδού Δελφών 150. Το νέο κτίριο θα στεγάσει 4 νέες αίθουσες διδασκαλίας, χώρους υγιεινής μαθητών και αμαία, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και γραφείο καθηγητών. Ο Δήμος Νάουσας υπέβαλε πρόταση στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Νάουσας». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 256.847,99 ευρώ. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, ο Δήμος Νάουσας θα προβεί στην προμήθεια ειδικού παιδαγωγικού εξοπλισμού με σκοπό την προαγωγή σχολικών μονάδων και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσα στο σχολικό περιβάλλον των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα ειδικά σχολεία του Δήμου, το ειδικό νηπιαγωγείο, το ειδικό δημοτικό και 9 τμήματα ένταξης των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Ο Δήμος Πίδνος Κολυνδρού υπέβαλε πρόταση στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών τάξεων των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείου του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 25.448,70 ευρώ. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, ο Δήμος Πίδνας Κολυνδρού θα προβεί στην προμήθεια ειδικού παιδαγωγικού εξοπλισμού με σκοπό την προαγωγή σχολικών μονάδων και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσα στο σχολικό περιβάλλον των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε 4 τμήματα ένταξης των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους του Άθο υπέβαλε πρόταση στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση εργατόσπιτου και καλύβας Αγίων Πάντων Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 858.551,85 ευρώ.